Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση συνεχίζει αδίσταχτα το κρεσέντο επίθεση σε βάρος των εργαζομένων. Στο στόχαστρό της τώρα είναι η επικουρική ασφάλιση. Και είναι σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στους μισθούς, στο σταθερό χρόνο εργασίας, στις συλλογικές συμβάσεις, την αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Επικαλείστε το δημογραφικό πρόβλημα για να δικαιολογήσετε αυτό το αντιασφαλιστικό έγκλημα. Ποιος άραγες δημιούργησε το δημογραφικό πρόβλημα? Είναι μία θεϊκή τιμωρία? Είναι το ριζικό μας το κακό? Τι ακριβώς? Ποιος το δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Εσείς το δημιουργήσατε. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε. Προφανώς και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ισχύει και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, ισχυρές. Αυτό το πρόβλημα έρχεται από μόνο του? Προφανώς και όχι. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους όρους εργασίας και ζωής, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Η επιλογή ενός νέου ζευγαριού να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια εξαρτάται από μια σειρά οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες που θέτουν αντικειμενικά εμπόδια στην απόφασή τους. Το δημογραφικό προκύπτει από τη δυσκολία να ικανοποιήσουν βασικές κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες επιβίωσης, στέγασης, σύντησης, ένδυσης, ίδρευσης, υγείας, πρόνοιας, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα μορφώσουν. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και τα ανεπλήρωτα όνειρα των νέων ζευγαριών? Είναι ένα ερώτημα. Σε μεγάλο βαθμό εμπόδιο στέκεται η γενικευμένη ανασφάλεια για την πλειοψηφία των νέων σε συνθήκες γενίκευσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Τα σπαστά ωράρια, τα τετράωρα, η περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και τα προγράμματα ολιγόμενης κακοπληρωμένης εργασίας, της ανασφάλιστης εργασίας. Εσείς λοιπόν που δημιουργήσατε το δημογραφικό και δεν το λύσατε ποτέ, παρά τα όποια πορίσματα της Βουλής, τα θυμάστε, και τα ευχολόγια, σήμερα το επικαλείστε για να δικαιολογήσετε το έγκλημα. Πιο τίμιο και ντόμπρο είναι να πεις την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο στόχος σας είναι να απαλλάξετε τους καπιταλιστές πλήρως από το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή από την υποχρέωση να επιστρέφουν ένα μέρος της απλήρωτης εργασίας, της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών σε εργαζόμενους. Και ένας δεύτερος στόχος, να κατευθύνεται αυτά τα τεράστια αποθεματικά, δηλαδή το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων, για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις των καπιταλιστών για την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή οικονομία και πάει λέγοντας. Η διάλυση της επικουρικής ασφάλισης δεν είναι κάποια καινοτομία της κυβέρνησης, ούτε καν πατέντα ελληνική. Έρχεται από πολύ πολύ μακριά και αυτός είναι ο διακαής πόθος του κεφαλαίου σε κάθε μεριά του πλανήτη. Ούτε είναι γέννημα κάποιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε αποτελεί και εξαίρεση μιας ευρωπαϊκής κανονικότητας όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη φωλιά σας την έχετε όλη λερωμένη για αυτό το αντιασφαλιστικό έγκλημα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε στους εργαζόμενους από το 1992 με τον νόμο Σιούφα ήταν που μπήκαν οι σπόροι για το ανταποδοτικό τριφασικό ασφαλιστικό σύστημα. Να σας θυμίσουμε το 1996 επίσης το ΙΟΒΕ που είχε προτείνει το τριφασικό σύστημα συντάξεων που προσομοίαζε ακριβώς με αυτό της Χιλής, που χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως η Μερσέντες των ασφαλιστικών συστημάτων της Χιλιανής Χούντας. Να σας θυμίσουμε το 1997 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που κάνει την ίδια πρόταση των τριών στυλοβατών, των τριών επιπέδων σύνταξης. Είναι η χρονιά της έκθεσης Πράου το 1997 της Επιτροπής των Σοφών που το ΠΑΣΟΚ είχε φτιάξει. Σε αυτή την έκθεση είναι που στηρίχθηκε το νομοσχέδιο Γιαννίτση και τελικά τραβήχτηκε πίσω κάτω από τους μεγαλειώδες αγώνες των εργαζομένων τότε. Αυτή αποτέλεσε και τη βάση όλων των μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεων από νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του νόμος ΡΕΠΑ, Πετραλιάκου, Τρουμάνη, Βρούτσι,
για να καταλήξει πού? Στον νόμο του ψαλιδοχέρη Κατρούγκαλου, που έβαλε τα θεμέλια για την ολοκλήρωση του εγκλήματος στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να ακούς από τα χείλη ενός υπουργού ότι το τζογάρισμα, αλήθεια βέβαια είναι, προκλητικό μεν, αλήθεια όμως λέει, να ακούς από τα χείλη του υπουργού ότι με το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων δημιουργείται, λέει, κεφάλαιο για να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία για την ανάπτυξή της. Αλήθεια είναι, αυτό είναι. Είναι όμως η μισή αλήθεια. Πιο καθαρά το είχε διατυπώσει ο Γκάμπριελ Μπεραρντίνο, πρόεδρος του Συμβουλευτικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πως οι βασικές μελλοντικές προκλήσεις περιλαμβάνουν τη μετάβαση στην αειοφορία, την κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο τομέας των ασφαλίσεων και των συντάξεων πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Η ουσία λοιπόν είναι μία. Νομοθετείτε την κλοπή του ιδρώτα δεκαετιών των εργαζομένων που είναι δισεκατομμύρια ευρώ και τα δίνεται δώρο στο κεφάλαιο. Όταν οι βιομήχανοι υπενθύμησαν ότι τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εταιριών που είναι επενδυμένα στην κεφαλαιογορά αντιστοιχούν σε μόλις 8% του ΑΕΠ έναντι 82% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εννοούσαν άραγες? Τι εννοούσαν? Εννοούσαν να παίξετε τις αποταμιεύσεις του Κοσμάκη στο χρηματιστήριο, όπως παίξατε τα 3,5 δισεκατομμύρια το 99-2002 που έκανα φτερό μέσα σε ένα βράδυ και κατέληξα στις τσέπες των καπιταλιστών. Τα λεφτά του Κοσμάκη, κύριε Τσακλόγλου. Αυτό είναι. Ποιος τα ακούει αυτά και δεν εξεγείρεται πραγματικά? Εδώ κι αν είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων και μάλιστα νόμιμο. Και για να ξεγελάσετε τους ασφαλισμένους, κυρίως τους νέους, για τις πραγματικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου, πουλάτε το παραμύθι ότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι η απάντηση στους κινδύνους που προκαλεί η γέρανση του πληθυσμού. Μα η ίδια η έννοια της κεφαλαιοποίησης σας διαψεύδει. Ο κάθε εργαζόμενος θα έχει ένα ατομικό κουμπαρά στον οποίο θα μπαίνουν οι εισφορές του και που δεν θα μπορεί καν να τον ακουμπήσει, να τον σπάσει δηλαδή, και να δει τι έχει μέσα. Η κατάληξη: ο ασφαλισμένος θα ξέρει τι εισφορές θα δίνει, αλλά δεν θα ξέρει ούτε θα μπορεί και να του εγγυηθεί κάποιος αν και πόση σύνταξη θα πάρει. Πού θα πάνε αυτοί οι ατομικοί κουμπαράδες? Σε ένα πολύ μεγάλο κουμπαρά που λέγεται τι? Τσέπη των κεφαλαιοκρατών, με το απόλυτο δικαίωμα να τζογάρουν χωρίς να υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στους ασφαλισμένους και με το ρίσκο να χαθούν. Να γίνουν δηλαδή οι εισφορές και τελικά οι συντάξεις αέρας κοπανιστός. Δεν θα ξεχάσουμε τα γνωστά κράχ της Enron, της Maxwell στο εξωτερικό, ούτε το λουκέτο της Ασπής Πρόνοιας, ούτε φυσικά και το πρόσφατο λουκέτο της City Insurance, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που άφησε ακάλυπτους 180.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα του ρίσκου και του τζόγου που μας καλείται να επενδύσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει αρκετές φορές την πρότασή του και αγωνίζεται για δημόσια, ενιαία, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κανένας, μα κανένας δεν έχει τέτοιου είδους πρόταση. Κανένας. Και αντιμετωπίζουμε ως την κοινωνική ασφάλιση ως τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων για να εξασφαλιστεί αξιοπρεπή σύνταξη και ανθρώπινη περίθαλψη και παροχές που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια, τα έχουν δουλέψει, το αξίζουν, να ξεκουραστούν και να διαθέσουν τον χρόνο που αυτοί επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ όχι απλώς καταψηφίζει, αλλά θα δώσουμε τη μάχη μαζί με το λαό, μαζί με την εργατική τάξη, αφενός να καταπέσει αυτό το νομοσχέδιο και φυσικά να δώσουμε τη μάχη για ένα άλλο διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που πραγματικά θα βρει την εξηλαίωσή του ο λαός. Ευχαριστώ.